θεματάρα έχουμε απόψε. Πώς αντιμετωπίζουμε σύντροφο που πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Καλησπέρα σας. Σας στέλνω το πρόβλημά μου, το οποίο νομίζω θα μπορούσε να γίνει θέμα στο YouTube, καθώς αφορά πολύ κόσμο. Και κυρίως το πώς αντιμετωπίζουμε τους τραυματισμένους από τους γονείς τους ανθρώπους. Είμαι σε σχέση ένα χρόνο με τον σύντροφό μου. Είμαστε και δύο γύρω στα 30. Ο οποίος έχει αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια ότι η παιδική του ηλικία του έχει αφήσει πολλά υποσυνείδητα τραύματα. Κυρίως στο ότι δεν είναι άξιος και αρκετός και στις ανθρώπινες σχέσεις και σημαντικός στον εργασιακό του χώρο, στην πολλή καταπίεση, αλλά και στο ότι πρέπει να καταπιέζουμε την ευαισθησία μας γιατί οι άνδρες δεν έχουν και δεν πρέπει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Το αποτέλεσμα σε εμάς, δηλαδή σε εσάς τη σχέση σας, είναι να είναι εύθυκτος και ευαίσθητος στον τρόπο που θα του μιλήσω και μπορεί να προσβληθεί πολύ εύκολα ή να του θυμίσει στιγμία τσακωμού σαν παιδί μέσα στο σπίτι και προσβολές, αλλά και να πιστέψει ότι δεν είναι σημαντικός για μένα. Με όσα πράγματα και αν κάνω για εκείνον και όσο και αν του δείχνω πως τον θέλω και τον θαυμάζω. Αυτό μας χαλάει συνεχώς, γιατί λόγω της χαμηλής του αυτοεκτίμησης, κοιτάξτε εδώ τι γράφει η φίλη μέσα σε παρένθεση, την οποία αναγνωρίζει και προσπαθεί και ψάχνει τρόπους για να τη δουλέψει με ψυχολόγους, business coaches και προσωπική έρευνα, με μικρό αποτέλεσμα βέβαια. Οι business coaches τι δουλειά έχουν με κάποιον ο οποίος είχε τραύματα από το παρελθόν? Η προσωπική έρευνα. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία που λέει και η Αριστονίκη, με ένα καλό ψυχολόγο. Αυτό μας χαλάει συνεχώς γιατί λόγω της χαμηλής του αυτοεκτίμησης παίρνει και εμάς η μπάλα, καθώς παρεξηγείται με πολλά πράγματα που κάνω, λέω, και θεωρεί πως δεν τον υπολογίζω, ενώ για μένα αυτό είναι η προτεραιότητά μου στα πάντα και προσπαθώ να το δείχνω. Γενικά, ο σύντροφος μου έχει καταφέρει πολλά στη ζωή του και ας είχε ανίκανους συναισθηματικά γονείς. Και θέλω να τον κάνω να το δει περισσότερο, αλλά και να νιώσω ότι αφήνεται σε μένα και δεν με φοβάται ως κάποιον που θέλει να τον καταπιέσει ή να τον μειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν το διαβάσετε, αν το διαβάσατε, το διαβάσαμε, το ακούει και ο κόσμος εδώ στο YouTube. Περιμένω ένα γωνίο στις συμβουλές σας. Λοιπόν, φιλενάδο, έχω να σου πω κάποια νέα έτσι πολύ συνταρακτικά. Ότι δεν είναι μόνο ο σύντροφος σου που είχε τραυματική παιδική ηλικία. Οι περισσότεροι από εμάς είχαμε. Γιατί οι γονείς μας τόσα ήξεραν, τόσα έκαναν. Ο φίλος σου, αγάπη μου, δεν αποτελεί μια ξεχωριστή μειονότητα. Δεν είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος που είχε αυτή την τεράστια ατυχία να είχε γονείς που δεν του φέρονταν καλά, που τον μείωναν, που έκαναν καυγάδες μέσα στο σπίτι και του φερόντουσαν άσχημα. Σε ενημερώνω και σένα και αν θες δείξει αυτό το βίντεο και στο φίλο σου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε βιώσει τέτοια πράγματα και ο λόγος είναι απλούστατος. Επειδή η παραδοσιακή ανατροφή των παιδιών τόσο στην Ελλάδα γενικότερα αλλά και στην Κύπρο ειδικότερα, δεν ξέρω που πείστε, γιατί μας βλέπει κόσμος και από Ελλάδα περισσότερος και από Κύπρο και Έλληνες του εξωτερικού, αφού είναι ελληνόφωνα τα vlogs που κάνουμε εδώ πέρα, ο παραδοσιακός τρόπος ανατροφής δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη ψυχολογία. Αντιθέτως, ο παραδοσιακός τρόπος ανατροφής, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε λίγο πολύ όλοι όσοι είμαστε 30 και πάνω, έχει να κάνει με τις επιδράσεις που έχει αφήσει στην κουλτούρα μας και στην νοοτροπία μας η ιστορία μας, η πολιτική μας ιστορία, καθώς και η σχέση μας με τη θρησκεία. Ενοχές, τύψεις, απαξίωση, αυτή η έγνοια που είχαν οι γονείς παλιότερα να μην πάρουν τα μυαλά των παιδιών τους αέρα λόγω της εποχής της τουρκοκρατίας που τα παιδιά που ξεχώριζαν τα έπαιρναν για γεννήτσαρους τα αγόρια και τα κορίτσια τα παίρναν στο χαρέμι με το παιδομάζωμα, όλα αυτά που τα έχουμε πει σε πάρα πολλά βίντεο. Μπορείς να ανατρέξεις στα βίντεο κακοποιητική παιδική ανατροφή ή στα βίντεο αμαρτίες γονέων παιδεύου ή τέκνα και θα δεις ότι ο φίλος σου δεν αποτελεί μια μειονότητα. Δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα ξεχωριστή περίπτωση που αυτός και μόνο είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Είχαμε και εμείς, hello, οι περισσότεροι από εμάς. Το κανάλι μας αριθμεί αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο 46.700 συνδρομητές. Νομίζω τουλάχιστον οι 40.000 από αυτούς θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τη συνθήκη του να έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όχι τόσο ιδιαίτερα θετικό, όχι τόσο υποστηρικτικό, σε ένα περιβάλλον που αντί να τονίζονται τα καλά τους στοιχεία από τους γονείς τους και να επιβραβεύονται οι προσπάθειές τους, σε ένα περιβάλλον που να τους
οθούσε στον ανταγωνισμό, να τους οθούσε στην υπερβολική προσπάθεια, στην υπερπροσπάθεια και αντί μπράβο να έπαιρναν παρατηρήσεις. Αυτό όμως δεν δίνει στο φίλο σου κανένα εισιτήριο, κανένα πασαπόρτι και καμία δικαιολογία για να μην φέρεται καλά σε σένα. Θα πιω λίγο καφέ. Είναι πρωί που γυρίζω το βίντεο. Αν ήταν βράδυ, θα πίνα και... Ξέχασα, δεν πίνω αλκοόλ. Τέλος πάντων, να γύριζα αυτό το βίντεο προ-δεκαετίας, θα πίνα και ένα ποτήρι κρασί. Πες το φίλο σου, κούκλα μου, ότι δεν είναι ξεχωριστός. Θέλει να είναι ξεχωριστός. Δεν το ξέρω το φίλο σου. Από όλα όσα μου γράφεις όμως, μου φαίνεται ότι he's so full of himself. Το είπα στα αγγλικά, συγγνώμη. Είναι υπεραπορροφημένος από τον εαυτό του. Έτσι, έτσι. Αυτή την αίσθηση πιάνω διαβάζοντας εγώ αυτό το mail. Μπορεί να έχω λάθος. Ξαναλέω, εδώ κάνω υποθέσεις. Κάνω θεραπευτικές υποθέσεις. Μιλάω με βάση το τι μου λέει το ένστικτό μου διαβάζοντας μια επικοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο γράφεις εσύ μου δείχνει μια κοπέλα η οποία είναι πλήρως αφοσιωμένη σε έναν τύπο ο οποίος έχει όλες τις δικαιολογίες για να μην φέρεται καλά. Τι σημαίνει πάει σε business coaches για να δουλέψει τα παιδικά του τραύματα ή κάνει προσωπική έρευνα για να δουλέψει τα παιδικά του τραύματα? Γιατί έβαλε στην ίδια πρόταση ψυχολόγους, business coaches, προσωπική έρευνα. Όχι. Αν ένας άνθρωπος έχει ψυχικά τραύματα από την παιδική του ηλικία που δεν αμφιβάλλω ότι ο φίλος σου έχει, όπως και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε, βρίσκει ένα καλό ψυχολόγο. Μπορείτε να δείτε στο playlist για την ψυχοθεραπεία. Έχουμε κάνει διάφορα βίντεο και με την Αριστονίκη και vlogs δικά μου και από την εκπομπή που μιλούσαμε για την ψυχοθεραπεία και την κατάλληλη επιλογή ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή κτλ. Να βρει ένα καλό ψυχολόγο και να καθίσει τον ποπό του κάτω να κάνει θεραπεία. Όχι να πηγαίνει σαν μελισούλα από λουλούδι σε λουλούδι, από ψυχολόγο σε business coach, να διαβάζει μόνος του να κάνει και να έχει μια πολύ ωραία δικαιολογία γιατί δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Αυτό που μου έχει πει με έχει πειράξει, μου έχει αναβιώσει το τάδε τραύμα. Hello, έχουμε κι εμείς τραύματα. Συγγνώμη που είμαι ειρωνική. Συγγνώμη που είμαι ειρωνική γιατί εδώ μιλάμε, ίσως, προφανώς, χωρίς να ξέρω σίγουρα, ξαναλέω, κάνω θεωρητικές υποθέσεις. Για δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Αυτός είναι ιατρικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται και στη ψυχοπαθολογία, που αφορά ανθρώπους οι οποίοι ενώ έχουν κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ έχουν κάποιο λόγο για να μην είναι καλά ψυχικά, αντιστέκονται στο να θεραπευτούν, επειδή τα ωφέλη που τους δίνει το σύμπτωμά τους, η διαταραχή τους τέλος πάντων, ή αυτό που τους συμβαίνει, είναι περισσότερα από το να θεραπευτούν. Δηλαδή, ας το σκεφτώ καλά. Να το κάνω κι εγώ μήπως αυτό το πράγμα. Να είμαι μονίμως κλαμμένη και μονίμως δικαιολογημένη για ό,τι μακακία μου κατέβει να κάνω και να πω επειδή μου φερόταν αυστηρά η μάνα μου και ο παπάνδρεας με έδερνε μερικές φορές. Δηλαδή πρέπει και εγώ τώρα να κάνω τα πάντα όλα, να φέρομαι στους ανθρώπους με τρόπο αγενή ή χωρίς ενσυναίσθηση, να φορτώνουμε στους άλλους και να έχω μια πολύ καλή δικαιολογία γιατί μεγαλώνοντας είχα κάποια προβλήματα. Όλοι είχαμε προβλήματα. Κάποιοι είχαν περισσότερα, κάποιοι είχαν λιγότερα. Δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση τα παιδικά τραύματα. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ. Ως ψυχολόγος τα σέβομαι. Έχω 3 βιβλία, τα οποία αναφέρονται. Το πρώτο περισσότερο, το πρώτο και το τρίτο περισσότερο, αλλά και το δεύτερο αρκετά, στα παιδικά τραύματα και πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, τη συναισθηματική ως ενήλικες και τις σχέσεις μας. Το ένα βιβλίο είναι «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Το δεύτερο βιβλίο είναι «Το να μείνω ή να φύγω» πάλι από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και το τρίτο «Ψυχολογικός πόλεμος» πάλι από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και στα 3 αυτά τα βιβλία, άμα τα διαβάσει κάποιος, καταλαβαίνει πόσο πολύ εκτιμώ και σέβομαι τα παιδικά τραύματα στη ψυχή ενός ανθρώπου. Σέβομαι όμως και εκτιμώ ταυτόχρονα τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Τους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το δικό μου παρελθόν, το δικό μου κομπλεξιλίκι, το δικό μου πρόβλημα δεν θα το αφήσω αφρόντιστο και να το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία για να φέρομαι όπως να είναι στους άλλους. Δεν κατάλαβα καλά. Γιατί με φοβόμαστε να μιλήσουμε στον σύντροφό μας? Σε καταλαβαίνω, φιλενάδα. Εκεί που ήσουν ήμουνα. Και ήμουνα και ψυχολόγος. Και ήμουνα. Και το είχα αυτά το παραμύθι. Μάνα μου ρε. Ξέρεις, είχα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, άρα δεν πειράζει που σου κάνω παθητική επιθετικότητα μέρα νύχτα. Είχα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Και εσύ ως ψυχολόγος μπορείς να με καταλάβεις.
Ή δεν πειράζει που κατεβάζω τα μούτρα μου και δεν σου μιλάω. Είχα πάρα πολύ δύσκολα από 10 χρόνια. Καλά, εμείς τι είχαμε, εύκολα. Και αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω αν το κάνει αυτό ο φίλος σου, υποτιμούν τα δύσκολα παιδικά χρόνια των συντρόφων τους και θεωρούν τα δικά τους τα δυσκολότερα όλο. Και πέφτουν βαργοί και αχώνευτοι. Είναι βαργοί και αχώνευτοι. Και τι γίνεται, τώρα θα μιλήσω λίγο για σένα. Μήπως λέω, μήπως είσαι λίγο people pleaser. Μήπως θες να ευχαριστείς τους άλλους. Μήπως πολύ πρόθυμα αναλαμβάνεις ευθύνη που δεν σου ανήκει. Γιατί κορίτσι μου, δεν σου ανήκει σε ένα ευθύνη να ψυχοθεραπεύσεις τον φίλο σου. Αυτό το κελεπούρι το οποίο πάει από business coach σε ψυχολόγο σε προσωπική έρευνα για να λύσει τάχα μου και καλά τα προβλήματά του. Το οποίο όμως μια χαρά τον βολεύουν για να συμπεριφέρεται όπως θέλει και να μην συνδέεται ουσιαστικά. Εγώ στη θέση σου θα θύμωνα μαζί του. Στη θέση σου όπως είμαι τώρα. Όχι όπως ήμουν από μερικά χρόνια, γιατί όπως σου το λέω και το λέω και δημοσίως και το παραδέχομαι, το έχω κάνει και εγώ αυτό το πράγμα. Να γίνω η, όπως θα έλεγε η Βασιλική Μαθιωδάκη από το κανάλι μας, η ερυθροσταυρίτισσα. Μέσα στη σχέση μου να γίνω αυτή που θα σώσω τον άλλον. Αυτή που θα τον θεραπεύσω. Και είμαι και ψυχολόγος και θα τα καταφέρω. Να. Να. Να καιρό είχε ένα αυτό δεκατιαστό. Να, τέτοιες μπλε. Δεν παίρνουν είδηση, μωρό μου. Δεν θέλουν να γίνουν καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος επαναφέρει και επαναφέρει και επαναφέρει τα παιδικά του τραύματα ως δικαιολογία και οποιαδήποτε αγενή συμπεριφορά και μη συντροφική συμπεριφορά, δεν θέλει να τα ξεπεράσει, κόρη. Δεν θέλει να τα ξεπεράσει. Του αρέσει να κλαίγεται. Η γνώμη μου είναι να του βάλεις ultimatum, τελεσίγραφο. Να του πεις είτε πας σε ένα ψυχολόγο, όχι σε business coach ή οτιδήποτε άλλο coach, σε ψυχολόγο. Γιατί θέλει βαρβάτη ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία που λέει και ο δοκτώρης του Νίκη Θεοδωσίου. Είτε πας σε ένα ψυχολόγο για 3 με 6 μήνες και βλέπουμε αν μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου και να μπορείς να συνδέεσαι λειτουργικά μαζί μου και να έχω σχέση με έναν ενήλικα και όχι ένα τραυματισμένο μωρουλάκι. Ή τσάου. Τσάου. Θα αρρωστήσεις εσύ στο τέλος, κόρη. Στο τέλος εσύ θα βγάλεις ψυχοσωματικά. Μην κακό να πάθεις και τίποτα πιο σοβαρό, γιατί συνεχώς you tiptoe around him. Περπατάς τις μύτες των ποδιών σου. Προσπαθείς να μην πατήσεις τα αυγό τσουφλά για να μην ενοχληθεί το παιδί που έχει ψυχικά τραύματα. Και ξαναλέω, δεν υποτιμώ τα ψυχικά τραύματα. Ενοχλούμε, οργίζομαι με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα παιδικά τους τραύματα ως μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουν την αντικοινωνική και αγενή τους συμπεριφορά. Και που στην πραγματικότητα δεν θέλουν να βελτιώσουν αυτά τα πράγματα. Έχω δει περιπτώσεις και περιστατικά. Στους καλύτερους ψυχολόγους τους είχαν στείλει. Στους καλύτερους, και δεν μιλάω για μένα, Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολλά παιδικά τραύματα, είχαν μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, πολύ πιο δύσκολη από τη δική μας. Οφείλαμε εμείς οι υπόλοιποι να δείξουμε τρομερή κατανόηση και τους στείλαμε και σε καλούς ψυχολόγους και σε καλούς ψυχιάτρους και σε αναπτυχία τους οι άνθρωποι. Γιατί όταν ο άλλος δεν θέλει ουσιαστικά να διορθωθεί, δεν θα διορθωθεί. Θα κοροϊδεύει εαυτόν και αλλήλους. Δεν ξέρω αν ο φίλος σου είναι αυτό το πράγμα. Όλα αυτά που λέω μπορεί να είναι άσχετα. Όλα αυτά που λέω μπορεί να είναι υποθέσεις αβάσιμες. Τα λέω όμως ως τροφή προς σκέψη. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να έχω για σύντροφο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σοβαρά θέματα, επειδή όλοι μας νομίζω έχουμε σοβαρά ψυχολογικά θέματα, τα οποία όμως τα αναλαμβάνει. Αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, κάνει την ψυχοθεραπεία του, κάνει πνευματική προσπάθεια και είναι συνεχώς με την προσπάθεια να γίνεται καλύτερος. Θα μπορούσα κάλλιστα να ζήσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Και ας είχε και μια σοβαρή διαταραχή. Ξέρω εγώ πώς τη μανιοκατάθλιψη. Στη μανιοκατάθλιψη, που είναι πολύ σοβαρή ψυχική διαταραχή, αν οι άνθρωποι παίρνουν τα φάρμακά τους και κάνουν και την ψυχοθεραπεία τους, μπορεί να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Ακόμη και σε άλλες ψυχωτικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, σοβαρές διαταραχές τώρα, μιλάμε γενετικές, έτσι βαρβάτες. Που οι άνθρωποι κάνουν τη θεραπεία τους, παίρνουν τα φάρμακα τους που πρέπει να πάρουν, κάνουν την ψυχοθεραπεία τους και ζουν φυσιολογικότατες ζωές και δεν φορτώνονται πάνω στους συντρόφους τους και πάνω στα παιδιά τους και πάνω στους υπόλοιπους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ενώ τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είμαι ένα καημένο, τραυματισμένο παιδί που δεν έχω ξεπεράσει ακόμη τα τραύματά μου και παρόλο που πετυχαίνω στον επαγγελματικό μου τομέα δεν νιώθω τόσο καλά και δεν είμαι καλά, μα και δεν είμαι καλά, μα κάνε με καλά, μα μη μου μιλάς απότομα και μου θυμίσεις τα προβλήματά μου. Αυτά. Είναι αυτό που θα έλεγε η φίλη ψυχολόγος η Μαριάννα η Μητά, προφανώς αδιαγνωσία. Η οποία μπορεί να φέρνει και λίγο σε κάποιες διαταραχές τη δομή της προσωπικότητας, χωρίς να γνωρίζω.
Γιατί ξαναλέω, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παιδικά τραύματα. Έχουμε μεγαλώσει από Έλληνες και Κύπριους γονείς. Όλο και κάτι θα μας έχει αφήσει. Το ίδιο το λέω και για τα δικά μου παιδιά που τα έχω μεγαλώσει εγώ, ότι τους έχω αφήσει τραύματα. Δεν γίνεται να ζήσει κανείς άνθρωπος να μεγαλώσει χωρίς κανένα τραύμα. Όλοι έχουμε τραύματα. Σκεφτείτε το δέρμα μας, το οποίο είναι ένα όργανο, το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας, το οποίο το έχουμε πάνω μας από το γεννησιμιού μας. Σκεφτείτε το δέρμα μας πόσα τραύματα έχει δεχθεί. Καψίματα, χτυπήματα, τσιμπήματα από έντομα, αλλεργίες. Μην λέω για τις αλλεργίες, γιατί είμαι η κυρία αλλεργία. Ξέρω εγώ, το αυτοάνωσο που είχα μένα μετά γεμάτο. Το φροντίζω το σώμα μου, μάνα μου. Πώς συνέχεια στον δημοματολόγο, μιλάω με τους γιατρούς και το διατηρώ να είναι υγιές. Εντάξει, δεν θα είναι το ίδιο όπως τότε που ήμουν βρέφος. Θα αλλάξει. Αλλά είναι δική μου ευθύνη αν το δέρμα μου καλά. Δεν μου φταίει εσύ αν το δέρμα μου έχει εξάνθημα. Δεν μου φταίει εσύ αν έχω βγάλει αλλεργία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ξέρω αν τα λέω κατανοητά. Καταλάβατε ότι θύμωσα λίγο με αυτόν τον τύπο με τα παιδικά τραύματα. Όχι γιατί έχει παιδικά τραύματα, αλλά γιατί επιβαρύνει τη φίλη του τόσο πολύ. Φίλε, να βγες από το ρόλο της ερυθροσταυρίτης σας, βγες από το ρόλο της δωρεάν ψυχιατρικής νοσηλεύτριας και δωρεάν δίκη ψυχολόγου, μπες στο ρόλο της φιλενάδας και οι φιλενάδες απαιτούμε από τον σύντροφο μας επικοινωνία. Απαιτούμε από τον σύντροφο μας ανάληψη της δικής του ευθύνης. Απαιτούμε από τον σύντροφο μας να μην μας δηλητηριάζει με τα τοξικά του απόβλητα, το οποίο αρνείται υποσυνείδητα και ουσιαστικά να διαχειριστεί θεραπευτικά. Και ξαναλέω, το έχω κάνει. Ήμουν εκεί. Και ήμουν εκεί και έκανα τον σωτήρα. Ή τον people pleaser, δεν ξέρω. Το έχω κάνει. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνεις πολύ ωραίος άνδρας αυτός. Και να έχει και prestige, ξέρω εγώ, να έχει μια καλή δουλειά ή να είναι sexy, να είναι, πού να χάσω εγώ αυτό το κελιπούρι. Το μεγαλύτερο κελιπούρι είναι ο εαυτός σου όμως και η ψυχή σου και η ψυχική και η σωματική σου υγεία. Πρόσεξε, μην χάσεις τον εαυτό σου εσύ προσπαθώντας να θεραπεύσεις κάποιον που δεν αιτείται θεραπεία ουσιαστικά, που αιτείται να έχει ένα μόνιμο δικαιολογητικό πασαπόρτι για να συμπεριφέρεται παραχαϊδεμένα, νομίζω. Μπορεί να έχω λάθος, εγώ θα σου έλεγα πες του να πάει σε ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία και δεν τα καταφέρει, δώσ' του 3 με 6 μήνες. Στους 3 με 6 μήνες φαίνεται αν έχει επίδραση θετική ψυχοθεραπεία πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει όντως να κάνει ψυχοθεραπεία και ο οποίος θέλει όντως να διορθώσει τα θέματα του και δεν θέλει να έχει εκεί την έτοιμη δικαιολογία, είμαι κακοποιημένο παιδί. Και εγώ τώρα, όταν νευριάζω, για παράδειγμα, ή όταν κάνω πράξεις λαθεμένες, θα πρέπει να σας λέω, ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, έτρωγα ξύλο, γι' αυτό μπορώ να είμαι γαϊδούρη. Μπορώ να συμπεριφέρομαι αντικοινωνικά. Μπορεί να δείχνω πλήρη έλλειψη συναίσθησης προς άλλους ανθρώπους. Μπορεί να θεωρώ ότι εγώ είμαι το κέντρο της γης, γιατί εγώ έχω περάσει άσχημα. Όχι, ρε φίλε, όλοι πέρασαν άσχημα, δεν είναι μόνο εσύ. Και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι μου στείλε η Chris Lohner προχθές. Να το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Είναι ένα βιντεάκι που δείχνει συγκριτικά τα μεγέθη της Γης με τους άλλους πλανήτες. Και στο τέλος έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που λέει, που δείχνει, ξέρετε, παιδί μου, τους άλλους πλανήτες και συστήματα. Δεν τα ξέρω αν τα λέω καλά. Ότι η Γη είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με το τι υπάρχει εκεί έξω στο σύμπαν. Και λέει, σκέψου πόσο μικρή είναι η Γη και πόσο μικρός είσαι εσύ που θεωρείς ότι είσαι ο ομφαλός της Γης. Λοιπόν, σε όλους εμάς που έχουμε παιδικά τραύματα, εύχομαι να έχουμε τη δύναμη, τη λεβενδιά, τη γενναιότητα, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να ξεπερνάμε τα θέματά μας χωρίς να επιβαρύνουμε τους άλλους. Έχετε την αγάπη μου.